Είμαστε στο Advanced πρόγραμμα των σχολών ποδοσφαίρου της Άρσεραν μαζί με τον υπεύθυνο των σχολών κύριο Γιώργο Τόλια, καθώς επίσης και με τον προπονητή τερματοφυλάκων Άρντεμ Χένι. Κύριε Τόλια, πέστε μας δύο λόγια για αυτό το πρόγραμμα και παρουσιάστε μας και τον κύριο Χένι. Το πρόγραμμα λέγεται Advanced πρόγραμμα και είναι φτιαγμένο για τα επιλέκτα παιδιά των σχολών ποδοσφαίρου της Άρσεναλ σε Ελλάδα, Κύπρο, αλλά και σε συνεργαζόμενες ακαδημίες όπως στην Βουλγαρία, στην Αλβανία και σε άλλες χώρες. Έχουμε 115 παιδιά εδώ που είναι επιλεγμένα από τις σχολές τους και δουλεύουν με τους προπονητές τους. Ένα κομμάτι από αυτό το πρόγραμμα είναι και οι τερματοφύλακες. Ο Χένι είναι ένας πολύ καλός φίλος πια. Είναι 4 χρόνια υπεύθυνος προπονητής τερματοφυλάκων στις σχολές της Άρσεναλ στην Ολλανδία και τα δύο τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και την Κύπρο σε εμάς δηλαδή. Ήταν τερματοφύλακας της Τβέντε, είχε παίξει στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και τώρα έκανε σκάουτινγκ για την Τβέντε στους τερματοφύλακες και τώρα έχει μια δική του σχολή τερματοφυλάκων επαγγελματιών και τους κάνει προσωπική προπόνηση για να τους βελτιώσει στις ομάδες τους. Θα μας βοηθήσετε στη μετάφραση. Προσπαθήσω. Welcome to Greece. Thank you very much. I like this. I like this country because I was a lot of time for holiday here and I like now to be by the Arsenal soccer schools. I like Το αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, έχει έρθει αρκετές φορές για διακοπές και τώρα του αρέσει το ότι είναι μέρος των σχολών ποδοσφαίρου και κάνει προπόνηση για την Arsenal. Πώς βλέπετε τους τερματοφύλακες στην Ελλάδα? How do you see the goalies in Greece? Well, I like to work with these goalies because they are very enthusiastic and I saw a lot of talents the last year. So I think you have for the future they will come good goalkeepers in this area. I think. Του αρέσει να δουλεύει με τους τερματοφύλακες στην Ελλάδα γιατί είναι ενθουσιώδης. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά και πιστεύει ότι με το σωστό πρόγραμμα θα έρθουν καλύτεροι τερματοφύλακες στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Ποια είναι η διαφορά των Ελλήνων τερματοφυλάκων με τους Ολλανδούς και γενικά με τους Ευρωπαίους τερματοφύλακες? Βλέπετε κάποιο ταλέντο να υπάρχει? What is the difference between the goalies in Greece and the goalies in Holland, youth goalies, and if you think that in 20 goalies that you have here there's a talented boy? Well, I must say the program that the Arsenal soccer schools are doing now is the best way, because the problem in Holland is we do it in our country in 20, but in whole Holland it doesn't work like here. So it's very good what they are doing now in Greece. And the problem is in Holland we don't have good goalkeepers now in the highest division. So we have to work there also. I do. No problem. Το πρόγραμμα το οποίο ακολουθούμε εδώ στην Ελλάδα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό και στις σχολές της Arsenal και γενικότερα προπονητές που έχει δει. Στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια δεν έχουν υψηλό επίπεδο τερματοφυλάκες στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό πιστεύει ότι θα πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο και αυτή τη στιγμή στην Τβέντε δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ένας τερματοφύλακας για να παίξει σε υψηλό επίπεδο? What are the elements that a youth goalie must have to play in the highest level? Well, what he needs is he has to be mentality good, he has to be very physical good, and he has to be everything what a goalkeeper needs, like reaction, like stability, like to be a very strong man. So, and that can you always learn, that is no problem, but here your mentality must be good and you must always be saying to yourself I will be the best of my country. Η mentality, δηλαδή η σκέψη, η προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή είναι αυτή που μετράει περισσότερο από όλα. Αν είναι έξυπνος δηλαδή στην πραγματικότητα για να κάνει αυτή τη θέση και πρέπει πάντα κάθε μέρα στον εαυτό του, έτσι τελείωσε, να λέει ότι εγώ θα είμαι ο καλύτερος τερματοφύλακας στη χώρα μου. Από εκεί και πέρα υπάρχει η φυσική του δύναμη, το σωματότυπός του, δηλαδή είναι καλός και ταιριάζει για τερματοφύλακας, και όλα τα άλλα τα τεχνικά στοιχεία τα οποία μπορείς να τα προπονήσεις. Σίγουρα όμως η εξυπνάδα και δεν μπορεί να προπονηθεί εύκολα. Κάποιοι λένε ότι το ύψος παίζει σημαντικό ρόλο στον τερματοφύλακα. Δηλαδή το 1,85 πρέπει να περάσει το 1,85. Συμφωνείτε σε αυτό? A lot of coaches the last years they say that the goalie must be higher than 185.
Do you agree with that? Do you believe in that, that we must have very high goalies? Well, that's the point. I think if the guy has a very good jump, it's not necessary. Because I had a goalkeeper in Holland, he was only 179. He was one of the best in Holland. So I don't think about he has to be 185. If he has a very good jump, no problem. Πέρα από το ύψος υπάρχει η αλτικότητα. Αν λοιπόν ο τερματοφύλακας έχει πάρα πολύ καλή αλτικότητα, δεν θεωρεί ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάνω από 1,85. Είχε τερματοφύλακα που ήταν 1,79, αλλά που είχε πολύ μεγάλο επιτόπιο άλμα και αυτό τον βοήθησε να είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ολλανδία. Μάνουελ Νόερ, ένας τερματοφύλακας πρότυπο για πάρα πολλά παιδιά, νεαρά ιδιαίτερα, αλλά και μεγαλύτερα. Πέστε μας τη γνώμη σας για αυτόν. Manuel Neuer is one goalie that he is a lot of youth goalies. They want to be like him. What is your opinion about him? Well, I like the way he is in the goal, but also I like the way he is outside the goal because he is number 11 as a defensive player. So that's the reason the youth will play football, but they also like to play a goalkeeper, and they see in him the best way. And I think it is so because I like him very much. Του αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες και του αρέσει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Σε όλους αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πολύ καλός τερματοφύλακας μέσα στο τέρμα. Όμως έχει ένα πολύ δυνατό προσόν που κατά τη γνώμη μου τον κάνει ένα από τους καλύτερους τερματοφυλάκες στον κόσμο, το ότι είναι το νούμερο 11 για την ομάδα. Δηλαδή βγαίνει έξω και είναι ο τελευταίος παίκτης της ομάδας, καθοδηγεί, είναι πολύ καλός και με τα πόδια. Διδάσκει, πιστεύετε, ο Νόερ με αυτή την τακτική? Do you believe that with that tactics outside of the goalpost to play as the 11th player, did he teach the youth guys to do it also? Do you believe that? No, I don't think it does be now on this age. That will come when you are 20, 21, 22. Because first of all, and that's what I mean, the best way for a goalkeeper is to defend the goal. Second, he has the goal, bring the ball in the field. So first of all, defend your goal and then go outside. Για τους νεαρούς τερματοφύλακες πιστεύω ότι είναι νωρίς να διδαχθούν από αυτόν. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να φυλάς το τέρμα σου και να κάνεις τα πράγματα που χρειάζεται στο τέρμα. Όταν όμως πας 20-21 χρονών και έχεις το ταλέντο, μπορείς να βγεις έξω από το τέρμα και να κάνεις αυτά τα πράγματα που κάνει ο Νόιερ. Πόσα παιδιά έχετε βρει εδώ ταλαντούχα που μπορούν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο? Talented boys that from last year that you are here, you saw and you believe that they can play in high level. Yes, I saw one or two last year, and they play on a higher level because one of them is now playing for Panathinaikos, and we will see him tomorrow here with the game. So I saw good talents the last years I came here in Greece, and I believe in it. The way we do it now here, it will work. Είδε στην περσινή χρονιά δύο ταλαντούχους τερματοφύλακες και ο ένας ήδη θα ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, να έχει ξεκινήσει και θα παίξει και εναντίον μας αύριο στο Φιλιόκο που κάνουμε. Πιστεύει ότι και εδώ στο γκρουπ που έχει υπάρχουν 3-4 ταλαντούχα παιδιά. Έχουμε και παιδιά από το Άργοσα, τον Παναργιακό, να πω εγώ, που είναι ένα-δύο φίλοι εκεί. Και πιστεύει ότι πράγματι και την επόμενη χρονιά θα δώσουμε κάποιους τερματοφύλακες εδώ στο πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you.